Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Υπουργό κύριο Μηταράκη για την διεξοδική ενημέρωση που μας έκανε πάνω στα θέματα του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου. Βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και θα βρισκόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Για μας όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι μέχρι στιγμής το Σύμφωνο όπως έχει διαμορφωθεί είναι εντελώς ετεροβαρές. Η Ελλάδα φαίνεται να παραμένει και πάλι ένας χώρος εγκλωβισμού μεταναστών και προσφύγων. Δεν συνέβη αυτό που μας είπε ο Επίτροπος κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ότι το σύμφωνο έρχεται και διερμηνεύει μία υποχώρηση όλων, ότι όλοι έκαναν ένα βήμα πίσω. Δεν βλέπουμε οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες να έχουν κάνει αυτό το βήμα πίσω. Γιατί το κυρίως ζητούμενο είναι να υπάρξει αλληλεγγύη υπέρ της Ελλάδας, να δεχθούν με την κατάσταση ετούντων άσυλο και προσφύγων και επίσης να μην έχουμε τα νησιά μας του Βορείου Αιγαίου να είναι σε αυτή τη θέση, ουσιαστικά να διαμορφώνεται μια τρίτη ταχύτητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βρισκόμαστε πια με αυτό το σύμφωνο σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ταχυτήτων, δηλαδή οι χώρες πρώτης υποδοχής και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά θα έλεγα σε μια Ευρώπη τριών ταχυτήτων. Είναι δυστυχώς τα νησιά μας στην πρώτη γραμμή, που υποφέρουν περισσότερο από όλους, κατά δεύτερο λόγο η υπόλοιπη Ελλάδα και τρίτη η Ευρώπη. Επομένως, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Στην κυβέρνηση θα συμπαρασταθούμε στον βαθμό που θα μπορέσει και αυτή να σταθεί αντάξια των προσδοκιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ.